Ο Mega News δίδει απόψε όλες τις εξελίξεις. Προελάβει ο Ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης και στα τούνελ του τρόμου. Τελεσίγραφο Νετανιάχου για τους ομήρους. Χιλιάδες Παλαιστίνοι εγκατέλειψαν τη Βόρεια Γάζα με τα πόδια. Διπλωματικός πυρετός σε Ευρώπη και αραβικό κόσμο. Τα πέντε στάδια της Κυπριακής Πρωτοβουλίας Αμάλθια για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο παρουσιάσει ο πρόεδρος της συνδιάσκεψης στη Γαλλία για την Γάζα. Εισέπραξε σημαντική στήριξη. Έντονα ενοχλημένη η Άγκυρα με τις επισημάνσεις της Κομισιόν ότι βρίσκεται σε πορεία δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Τη χαρακτηρίζει άδικη και προκατηλημένη. Θρίλερ με τις συλλήψεις στα κατεχόμενα, δύο Ρωσοπολωνών τους συνδέουν με τις δολοφονίες Καλογερόπουλου και Μαυρομιχάλη. Δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την δράση τους στην Κύπρο. 6.000 νοικοκυριά θα ικανοποιηθούν σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά για Όλους. Τον Ιανουάριο αρχίζουν οι αιτήσεις. Τις επιλογές χρηματοδότησης ανέλησε ο Υπουργός Ενέργειας. Αναπτυρώνονται οι ελπίδες μελών του Σικαλά μετά την δικαίωση κουρεμένου καταθέτη από δικαστήριο. Έφεση θα καταχωρήσει η Γενική Εισαγγελία. Ανησυχία από την Κεντρική Τράπεζα για πιθανόν ντόμινο με επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Απόψε στις 8 και 10.